Μπορεί σύμφωνα με τι τελευταίε ανακοινώσει τα έργα που αφορούν στην άρδευση να εντάσσονται στην δεύτερη φάση των χρηματοδοτήσεων του νέου προγράμματο αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, με αφορμή και τα πρόσφατα εγκαίνια του δικτύου Πυργετού Εγάνη, έσπευσε να επισημάνει πω οτιδήποτε αφορά στην αξιοποίηση και την ποιότητα του νερού δεν θα πάψει τη στιγμή να αποτελεί προτεραιότητα. Τα έργα νερού είναι έργα ζωή. Το νερό είναι ζωή, η θεσσαλία είναι ελληματική. Χρειάζεται συνεπώ έργα νερού να διασφαλίσουμε το νερό και οπωσδήποτε ποιοτικό νερό και νερό σε πάρκια. Ε, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Κώστα Τον Κολάτο, κάναμε ένα έργο ζωής στην περιοχή, όπου πλέον 1.500 στρέμματα δυναμική καλλιέργεια ακτινιδίων, 6,2 χιλιόμετρα υπογειοποίηση των αγωγών και ένα έργο περίπου 500, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ δόθηκε επίσημα στην λειτουργία. Αυτό τη διασφαλίζει ποιοτικό νερό, δεν υπάρχει πλέον ε, αλμύρα μέσα στο νερό και ταυτόχρονα επάρκεια και ο καθένα παίρνει τόση ποσότητα που του χρειάζεται. Επισημένοντα το εύρο των χρηματοδοτήσεων που υπήρξαν επί των ημερών του σε έργα νερού, ο κύριο Αγοραστό θέλησε με συγκεκριμένα παραδείγματα να πιστοποιήσει το ενδιαφέρον τη περιφέρεια, προσβλέποντα φυσικά στη σταδιακή υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων που φτάνουν ω το φράγμα τη κοπιάς Φαρσάλων περίπου ύψους 160 εκατομμυρίων και αν βάλετε και την κάρλα άλλα 240 εκατομμύρια αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία έχει, έχουν τα έργα νερού τα οποία κάνουμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας α, για να διασφαλίσουμε νερό για πότισμα αλλά και νερό α, για ύδρευση που σημαίνει ότι με τα έργα αυτά γίνεται σωστότερη, ορθολογικότερη διαχείριση. Στο πλαίσιο εξάλλου των συγκεκριμένων δηλώσεων, ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία έσπευσε να επενθυμίσει προ τι αρνητικέ φωνέ που ακούστηκαν αυτέ τι μέρε από την Ετωλό Ακαρνανία επί τη κυβερνητική πρόθεση για ολοκλήρωση του φράγματο τη Μεσοχώρα το πολυδιάστατο όφελο που προσμένει ο τόπο συνολικά από το έργο του Αρχελό. Οπωσδήποτε και το μεγάλο έργο τη ε, Μεσοχώρα ε, και το Αχελό είναι ένα έργο το οποίο ωφελεί όλου, δεν πλάπτει κανέναν. Είναι ένα έργο το οποίο στη Μεσοχώρα θα παράξει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον. Είναι ένα έργο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να συμμορφωθούμε προς την οδηγία 2020 την ευρωπαϊκή που έχει γίνει και νόμο του κράτους. Διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα και θα επιβληθούν πρόστιμα. Είναι ένα έργο το οποίο θα φέρει έσοδα στη ΔΕΗ. Είναι ένα έργο το οποίο θα είναι αντιπλημερικό επάνω διότι τα έργα έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής το του χρόνου αντοχής και κινδυνεύουμε να πάσα στιγμή οι περιοχέ εκεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι έργο το οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή τουριστικά και είναι έργο το οποίο θα δώσει δυνατότητα να γίνουν και έργα επάνω προσβασιμότητα τα οποία αυτή τη στιγμή υπολείπονται.